στην άνω της ακροδεξιάς και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτό οικονομικά πώς μεταφράζεται, δηλαδή ποιες είναι οι πολιτικές που πρέπει να υποστηριχθούν? Γιατί υπάρχει και οικονομία που δέει τα πράγματα. Κοιτάξτε, και έτσι ποιες το λάθος το οποίο δεν πρέπει που δεν είναι να επαναλάβουμε, κατά τη δική μας τη γνώμη, από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι το λάθος που συνέβη πριν 5 χρόνια. Αυτό δηλαδή που αναφέραμε και πριν. Όταν επιλέχθηκαν από το γαλλογερμανικό άξονα οι πολιτικές πολύ πολύ σκληρής λιτότητας. Αυτές οι πολιτικές ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν στις ανισότητες, οδήγησαν στην ανισότητα στα εισοδήματα, στον άνισο πλούτο, στη συσσόρευση πλούτου, με μεγάλη ανισότητα. Και αυτό τώρα, με αυτές τις ευρωεκλογές που είναι πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί θα καθορίσουν τη ζωή μας από τώρα μέχρι και για τα επόμενα 10 χρόνια, είναι μια πολύ δυνατή ευκαιρία να πούμε ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο και στο ίδιο μοντέλο. Και τι ναι, εννοώ, λέτε όχι όταν... σε αυτό, λέτε ναι σε τι όμως. Ποια είναι η θετική πρόταση? Ποια είναι η θετική? Σαφώς μπορούμε να αυξήσουμε τους κανόνες όσον αφορά, π.χ., θα πω ένα πράγμα, τη φορολογία στις επιχειρήσεις. Μπορούμε να θεσπίσουμε κανόνες οι οποίοι θα βοηθούν στον έλεγχο στις ροές κεφαλαίων. Λέω δύο πολύ απλά πράγματα, στα οποία η ευρωομάδα της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, έχει ταχθεί υπέρ. Η ευρωομάδα της αριστεράς λέει επίσης όμως ότι δεν θέλουμε φορολογικούς παραδείσους στην Ευρώπη. Βεβαίως και αυτό. Έτσι, σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Αυτό πρακτικά πώς θα επιτευχθεί? Με μια ισχυρή ευρεία συμμετοχή αφενός των πολιτών προς εκείνες τις ευρωομάδες που τάσσονται υπέρ αυτών των πολιτικών. Είναι απλό. Δηλαδή με την Ευρώπη του κυρίου Βέμπερ, που δυστυχώς ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ότι ψηφίζουμε την Ευρώπη που θέλει ο κύριος Βέμπερ, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε. Και ποιες είναι οι αλλαγές? Έχω εδώ πέρα κάποια στοιχεία όσον αφορά τις εισοδηματικές ανισότητες, γιατί τα νούμερα πολλές φορές είναι αμήλικτα και περιγράφουν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, η οποία σκληρή πραγματικότητα περιθωριοποίησε πολύ μεγάλο μέρος των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού λαού, οδήγησε σε αυτή την περιθωριοποίηση, και αυτή η περιθωριοποίηση πολύ απλά οδηγεί τους ανθρώπους προς την άκρα δεξιά και σε πολλά δυστυχώς οι δεξιές παρατάξεις, ιδίως εντός της Ελλάδος, ταυτίζονται ως προς τη ρητορική τους με την άκρα δεξιά. Να πούμε δύο πραγματάκια. Και οι πολίτες έχουν ευθύνη αν πάνε στην άκρα δεξιά. Υπάρχει και άκρα δεξιά και σε χώρες που δεν έχουν δεχτεί το χτύπημα που έχουμε δεχτεί εμείς ως χώρα. Έτσι. Και αυτό το αντί. Αν το θέλετε αντί, να συνοψίσετε, κυρία Χριστίνα. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. 5% των πλουσιότερων Ευρωπαίων κατέχουν σχεδόν το 40% του συνολικού ιδιωτικού πλούτου. Υπάρχει τεράστιο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Ξέρω ότι η εκπομπή σας ασχολείται πάρα πολύ με το παρατηρητήριο και τα λοιπά, και το ξέρω αυτό. Θέλουμε ή δεν θέλουμε κινητικότητα προς τα πάνω των ανθρώπων, των κοινωνικών τάξεων? Θέλουμε ή δεν θέλουμε να μην υπάρχουν φτωχοί εργαζόμενοι, δηλαδή εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν, αλλά τα εισοδήματά τους είναι πάρα πολύ χαμηλά? Δηλαδή τα προβλήματα που είναι δικά μας είναι προβλήματα και στους υπόλοιπους λαού της Ευρώπης. Αν θέλετε, βάλτε μια τελεία όμως, γιατί βάζω. Ωραία, τέλεια. Να συμπληρώσω όμως.